στην υπόθεση και στο ΚΑΣ, που έτσι όπως πάει, δεν θα του φτάνει και να επιστραφούν οι βαθμοί στο τέλος, θα χάσει βαθμολογικά με αυτή την εικόνα που δείχνει. Έτσι είναι στο μείον 4 πιθανότατα, λέμε τώρα αυτή την ώρα με την ΑΕΚ. Και το πρόγραμμα δεν δείχνει και εικόνα ότι αυτό θα συρρυκνωθεί. Έχει παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Ακριβώς. Έχει με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Στον Πειραιά, βέβαια. Οπότε τα πράγματα βαίνουν αρνητικά. Σου δίνουμε το λόγο να δώσουμε ερμηνεία. Καταρχάς, την ερχόμενη εβδομάδα που θα βγει η απόφαση και οι 7 βαθμούς να επιστραφούν, και οι 7 βαθμοί να επιστραφούν, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κερδίσει ένα από τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα και τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας, έτσι ώστε να έχει ελπίδες για να πάρει την δεύτερη προνομίκο θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τα πειράματα όμως του Αμπέλ Φερέιρα δείχνουν ότι η ομάδα άδειασε. Άδειασε ψυχολογικά, άδειασε από όλα. Είναι κενός ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έτσι δείχνουν τα γεγονότα, τα πειράματα, διότι ο Αμπέλ Φερέιρα θεώρησε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν όφη και όπως έπαιξε το δεύτερο μήκρο με τον όφη με 10 παίκτες, έτσι έπαιξε με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αλλά ο Γιώργος Δόνης είχε το αντίδοτο με αποτέλεσμα το pressing των παίκτων του Παναθηναϊκού να δώσει το πλεονέκτημα στους παίκτες του Γιώργου Δόνη, αφού οι παίκτες του ΠΑΟΚ παρακολουθούσαν χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ να χάσει ακόμη 2 βαθμούς, έχει 3 οπαλίες, 2 ήττες και 2 νίκες και έτσι ο ΠΑΟΚ το όνειρο για τα αστέρια νομίζω είναι, αρχίζει να γίνεται πολύ μακρινό. Ο Αμπέλ Φερέιρα θεωρώ ότι εδώ στην Τούμπα δεν θα έχει τύχη, με την έννοια ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς, αλλά έχει κάνει λάθη, η ομάδα την έχει κάνει να είναι, συγγνώμη για την έκφραση, σαν καφενείο όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Πολύ βαρύ, Γιώργο, τώρα πολύ βαρύ αυτό, πολύ βαρύ. Ναι, πολύ βαρύ, αλλά ο κόσμος εδώ αυτό αφουγκράζει και φώναζε καφενείο. Γι' αυτό και το παραλαμβάνω εδώ, έχει κόσμο έξω από το γήπεδο της Τούμπας, διότι για μια ακόμη φορά, ανήμερα του Αγίου Προκοπή και του Αγίου Θεοφύλου, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει, να κερδίσει στην Τούμπα. Έχασε από τον Ολυμπιακό, έχασε από την ΑΚ, δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Οπότε και στο πρώτο παιχνίδι στα play-off με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε πολλές ευκαιρίες. Δεν κέρδισε γιατί δεν ήταν στην τελική προσπάθεια, δεν είχε την τύχη. Γιώργο, σήμερα όμως, Γιώργο, μια ερώτηση. Συνόψη, διακόπτω, να κάνουμε διάλογο. Επειδή έγινε μια κουβέντα εδώ με τον Ηλία, έχει συζητηθεί αν πέρα από την τακτική ή τις επιλογές του Φερέιρα υπάρχει και θέμα για το αν ήταν λιγότερο καλά προετοιμασμένος για μια επάνωδο στα γήπεδα από τις άλλες ομάδες. Έχει συζητηθεί αυτό στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό πρέπει, δείχνουν τα αποτελέσματα, ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν προετοιμασμένος έτσι πως θα έπρεπε, όπως έκαναν και οι άλλες ομάδες για τα play-off. Αυτό δείχνει με τις εμφανίσεις που έχει και αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ έχει αδειάσει ψυχολογικά και ό,τι αυτό συνεπάγεται.